Συνάδελφοι, σήμερα σε όλη τη χώρα οι φοιτητές μέσα από τους φοιτητικούς τους συλλόγους δίνουν μια πρώτη απάντηση ενάντια στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. 115 φοιτητικοί σύλλογοι, μία φωνή. Πτυχία με αξία, δωρεάν σπουδές, όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Η κυβέρνηση προχωρά σε μια ιστορική τομή στην ανώτατη εκπαίδευση με το σχέδιό της για ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα μας, βαφτίζοντας με θράσος ελεύθερο πανεπιστήμιο και το έχει θέσει ήδη σε διαβούλευση και θα το φέρει προς ψήφιση τις επόμενες μέρες. Με το έκτρωμα αυτό, το μόνο που απελευθερώνεται είναι το κράτος από την υποχρέωση να μας παρέχει δημόσιες δωρεάν και ποιοτικές σπουδές. Σπουδές για τις οποίες παλέψαμε, διαβάσαμε, ξενυχτήσαμε και δεν τις αγοράσαμε. Τώρα δεν είναι η ώρα να μείνει κανείς θεατής. Τώρα είναι η ώρα, ενωμένοι όλοι οι φοιτητές, να δώσουμε αποφασιστική απάντηση, να απαιτήσουμε να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο στη Βουλή. Γιατί ξέρουμε καλά ότι αυτό το νομοσχέδιο ενισχύει την απορευματοποίηση της εκπαίδευσης. Το κράτος, μια και καλή, θα μας δίνει μια κλωτσιά και θα απαλλάσσεται από την ευθύνη της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης και ακριβώς επειδή τα κρατικά πανεπιστήμια θα καλούνται να ανταγωνιστούν τα ιδιωτικά, θα επιβάλλονται δίδακτρα, θα μειώνεται η δαπάνη για τα δημόσια, θα συρρυκνώνονται τα δημόσια πανεπιστήμια για να βρουν πελατεία τα ιδιωτικά. Ξέρουμε καλά ότι αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα υποβαθμίζει τα πτυχία μας. Δημιουργούνται ακόμα περισσότερες κατηγορίες πτυχιούχων που θα ανταγωνίζονται για μια θέση εργασίας, έχοντας όλοι πτυχίο πάνω στο ίδιο επιστημονικό αντικείμενο, άλλοι σε προγράμματα διετούς, άλλοι τριετούς, τετραετούς και πενταετούς φοίτησης. Με αποτέλεσμα τα προγράμματα σπουδών κάθε χρονιά να γίνονται κουρελόχαρτα, να κυνηγάμε μεταπτυχιακά και σεμινάρια επιπληρωμή στην κούρσα του ανταγωνισμού, ανταγωνισμός που θα καθορίζεται από το μέγεθος της τσέπης του καθενός. Γιατί αυτό που κάνει το νομοσχέδιο στην πραγματικότητα, μεταξύ άλλων, είναι να ικανοποιεί το αίτημα των μεγαλοεπιχειρηματιών της χώρας να αποσυνδεθεί το πτυχίο από το επάγγελμα. Ξέρουμε καλά ότι η ίδια η πρόσβαση στο πανεπιστήμιο θα καθορίζεται από το πορτοφόλι μας. Όσο κάποιοι θα αγχώνονται για τις πανελλαδικές, άλλοι θα κάνουν διακοπές έχοντας μια θέση σε εισάξιο πτυχίο. Κάποιοι θα μετράνε μόριο το μόριο για το αν θα πιάσουν τη βάση εισαγωγής, ενώ άλλοι θα διαλέγουν από ένα κανονικό μενού επιλογών τη σχολή της επιλογής τους. Το θέμα είναι ότι από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο κάποιοι κερδίζουν και κάποιοι χάνουν. Κερδισμένοι θα είναι οι κολεγιάρχες που θα πουλάνε πτυχία, κερδισμένο θα είναι το κράτος από την περικοπή δαπανών για την παιδεία, οι μεγαλοεπιχειρηματίες από τα απαξιωμένα πτυχία και τους πιο φθηνούς επιστήμονες. Κερδισμένοι δεν θα είμαστε σίγουρα ούτε εμείς, ούτε οι γονείς μας. Και αυτό το λέει η ίδια η πείρα της ζωής, γιατί ούτε τα δημόσια σχολεία, ούτε τα δημόσια νοσοκομεία αναβαθμίστηκαν με τη συνύπαρξη με τα ιδιωτικά. Το ακριβώς αντίθετο. Σήμερα είναι εφικτό και ρεαλιστικό, με την ανάπτυξη της επιστήμης, να έχουμε δημόσια και δωρεάν πανεπιστήμιο. Είναι προσβολή στην ίδια την νοημοσύνη μας, στο σκοτάδι που φέρνει η κυβέρνηση, να βαφτίζεται από μερικούς πρόοδο και άλμα στο μέλλον. Η σημερινή πρώτη απάντηση μπορεί και πρέπει να γίνει η σπίθα στη φλόγα που θα θαρρώσει κάθε σχέδιο έκτρωμα που ετοιμάζουν κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση. Με όπλο τους συλλόγους και τις γενικές μας συνελεύσεις κόντρα σε κάθε προσπάθεια καταστολής και φήμισης. Δύο επιλογές έχουμε. Ή την υποταγή στο βάρβαρο ξεπερασμένο χθες, ή τον αγώνα για επιστήμη και πανεπιστήμια στην υπηρεσία των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών μας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα μείνουμε θεατές σε αυτό. Ακούστε!